Γιαμπρούκο μας. Καλημέρα σας, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Σήμερα έχω έρθει αποφασισμένος να σας δώσω την καλύτερη συνταγή, μια επαγγελματική, fine dining θα το έλεγα εγώ, τεχνική, για το πώς μπορείτε στο σπίτι να φτιάξετε ένα πολύ ωραίο κομμάτι χοιρινό που είναι το μπούτι, να το ψήσουμε σωστά, με πάρα πολύ λίγα υλικά. Θα φτιάξουμε από τα υγρά που θα βγάλουν και τα καρότα και το κρέας και λίγο ζωμό που θα βάλουμε μέσα στη γάστρα με πολλά μυρωδικά, θα φτιάξουμε και μια σάλτσα, οπότε θα είναι ένα ολοκληρωμένο γεύμα με λιγότερο από 6 με 7 υλικά, τα οποία σίγουρα μπορεί και αυτή τη στιγμή εκτός από το χοιρινό να τα έχετε και στο σπίτι σας. Μπράβο σου! Είναι ένα ωραίο κομμάτι, είναι για ένα μεσημεριανό, ένα κυριακάτικο τραπέζι που να το φτιάξουμε, να το σερβίρουμε έτσι ωραία, να το κόψουμε ζουμερό μέσα στη σαλτσούλα. Θα σου βάλω και λίγο σάλτσα, Κατερίνα. Για βάλε και λίγο σάλτσα. Πω, κοίταξε. Σε παρακαλώ. Με βάση τη μουστάρδα και τα ζουμιά τα οποία έχουν μείνει μέσα εδώ στη γάστα, θα το δείξουμε σε λίγο. Ήρθε, βλέπετε ήδη εσείς τα υλικά της συνταγής που είναι από κάτω. Εδώ, να τα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Η διαδικασία είναι υπερβολικά απλή. Απλά πρέπει να ακολουθήσετε όλα τα βήματα που σας λέω από την αρχή μέχρι το τέλος, ειδικά στο ψήσιμο, για να πετύχει και να έχουμε ένα πολύ ωραίο ζουμερό αποτέλεσμα. Αλλά παράλληλα πάρα πολύ νόστιμο και παράλληλα πάρα πολύ εντυπωσιακό στο μάτι συνολικά. It is. Και θα σας δώσω και ένα tip, το οποίο είναι πολύ καλό tip. Ίσως και παραπάνω το καλό tip, το οποίο έχει ως εξής. Αυτό δεν είναι απαραίτητο να το κάνετε. Άμα το κάνετε, θα αναβαθμίσει το φαγητό. Λοιπόν, παίρνουμε μία γάστρα. Μπορείτε να το κάνετε είτε σε γάστρα είτε σε ταψί. Εντάξει. Αν το κάνουμε σε ταψί, θα πρέπει να βάλουμε μπόλικο αλουμινόχαρτο από πάνω, όπως σας έχω δείξει πολλές φορές, έτσι ώστε να κλείσουμε καλά το ταψί με το αλουμινόχαρτο και να δημιουργήσουμε μία γάστρα στην ουσία. Άμα έχουμε μία γάστρα, τέλεια. Με ένα καπάκι δηλαδή εδώ, θα το κλείσουμε και θα είναι OK μετά. Τι κάνουμε τώρα? Τι κάνουμε? Παίρνουμε λίγο ζάχαρη και τη βάζουμε στο κάτω μέρος της επιφάνειας της γάστρας. Περίπου μισό κουταλάκι του γλυκού. Εντάξει, αυτό σας λέω είναι προαιρετικό, το έχω βάλει στο maximum. Μην παίρνω τώρα εδώ. Μέσα, γιατί φοβάμαι κάθε φορά, θα καείς. Μην βάζεις το χέρι σου μέσα, φοβάμαι ότι θα καείς. Λοιπόν, παίρνουμε τώρα μπόλικα μυρωδικά. Αυτή η ιδέα της συνταγής έχει ως εξής. Βάζουμε στο κάτω μέρος αρκετά μυρωδικά. Εδώ, μπόλικο θυμάρι, το στρώνουμε κάτω. Και ρίγανη, μπορούμε να βάλουμε και δεντρολίβανο. Ό,τι έχετε, μπορεί να βάλετε και βασιλικό τώρα που είναι ακόμα ο καιρός και μας θυμίζει λίγο αναμνήσεις καλοκαιρινές. Όλο αυτό. Όλη αυτή η γεύση θέλω να πω. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα? Η βασική ιδέα, θα βάλω άλλο. Η βασική ιδέα είναι η εξής. Βάζουμε στο κάτω μέρος της γάστρας μπόλικα μυρωδικά. Με αποτέλεσμα, όταν αρχίσει να ψήνεται στο φούρνο, λόγω της θερμότητας η οποία θα πηγαίνει προς τα πάνω, θα βάλουμε τα λαχανικά στη δεύτερη στρώση και το κρέας από πάνω. Τα μυρωδικά και οι γεύσεις θα πηγαίνουν, θα κάνουν έτσι, καταλάβεις. Οπότε από πάνω προς τα κάτω. Δυσδύει, δηλαδή το άρωμα, μπράβο, μέσα στο κρέας. Και κοίτα τώρα τι έχω κάνει. Εγώ τώρα αυτό. Θέλω να το καπνίζεις παράλληλα δηλαδή, ναι, είναι το πράγμα. Ναι, και τι έχω κάνει τώρα. Έχω βάλει λίγο ζάχαρη μαζί με τα μυρωδικά έτσι ώστε να καραμελώσει σε ένα βαθμό. Εντάξει, σας λέω ότι αυτό είναι προαιρετικό, δεν χρειάζεται. Απλά θα σας δώσει ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Γιατί θα βάλουμε μέσα καρότο και πατάτα. Και με τα ζουμιά τα οποία θα έχουν μείνει μέσα, στο τέλος θα γίνει κάτι σαν να θα γλασάρουμε εν μέρη και με τη ζάχαρη την οποία έχουμε βάλει μέσα. Εντάξει, οπότε τώρα προχωράει αυτό. Τι άλλο κάνουμε? Παίρνουμε ένα ολόκληρο κεφάλι σκόρδο. Μην σας φοβίζει ότι θα μυρίσει σκόρδο. Όπως το Δημήτρη. Χωρίς σκόρδο οποίος, δεν γίνεται, το έχουμε πει τόσες φορές. Project manager, το Δημήτρη, ο οποίος δεν θα κατέβει σήμερα για να φάει, είμαι σίγουρος. Εδώ, λοιπόν, βάζω όλο το κεφάλι το οποίο το κόβω στη μέση και αυτό εδώ. Βλέπεις ότι ήδη έχει αρχίσει να καραμελώνει όλο αυτό κάτω, η ζάχαρη, η λίγη που έχω βάλει, και αρχίσει να αναδύονται όλα τα αρώματα. Τώρα, προχωράμε. Έχουμε περίπου 6-7 καρότα τα οποία τα καθαρίζουμε, κόβουμε τις άκρες και τα χοντροκόβουμε. Επειδή θα μαγειρευτεί 3 ώρες στο φούρνο αυτό το φαγητό, δεν θέλουμε να τα κόψουμε μικρά, δεν θέλουμε να λιώσουν. Οπότε διαγώνια τα κόβουμε έτσι ωραία μεγάλα. Εντάξει, τα βάζουμε και αυτά. Σε λίγο θα το διακόψουμε την καραμέλα για να μην γίνει μαύρη και πικρής. Δηλαδή, σε αυτό εδώ το σημείο το κόβω. Εντάξει, βλέπεις? Όπα, αν μπορείς να μυρίσεις, είναι θεϊκό. Λοιπόν, θα βάλω άλλο ένα καροτάκι. Μπορώ να σε πλησιάζω, λίγο αργόμουν. Ναι. Λοιπόν, θα βάλουμε άλλο ένα καροτάκι. Και έχουμε τις πατάτες baby. Περίπου ένα 200 είναι OK, θα τις πλύνετε καλά με ένα βουρτσάκι ή με ένα ανάποδο. Πώς το λένε, το πράσινο μέρος από το. Πώς το λένε, το σφουγγάρι. Το σφουγγαράκι. Το σφουγγαράκι, ναι. Λοιπόν, βάζουμε αρκετό λαδάκι και εδώ και εδώ στα λαχανικά μας. Βάζουμε πιπέρι και βάζουμε και
αρκετό αλάτι, γιατί τραβάει αυτό το φαγητό. Και ειδικά το μεγάλο κομμάτι του κρέατος, το οποίο είναι έτσι μπαμπάτσικο, θέλει αρκετή γεύση. Λοιπόν, βάζουμε και τις πατάτες μέσα. Πάει και αυτό. Οπ. Κάνουμε λίγο χώρο, ειδικά στις άκρες, για να χωρέσει. Οπότε έχουμε μυρωδικά, τα οποία αρχίζουμε και τα καραμελώνουμε λίγο με αυτή τη ζάχαρη, το τυπάκι που σας έδωσα. Ανεβαίνουν όλα τα αρώματα, αρχίζουν και ανεβαίνουν. Ο φούρνος μας, στον ενδιάμεσο χρόνο, είναι το πρώτο βήμα που θα κάνετε, ξέχασα να το πω, τον βάζετε στους 230 βαθμούς. Η διαδικασία του ψησίματος, σας την πω τώρα, μιας και το ξεκίνησα, είναι 230 βαθμούς για 20 λεπτά με 25. Σοκάρουμε λίγο τη θερμοκρασία μέσα στη γάστρα. Χαμηλώνουμε χωρίς να ανοίξουμε το φούρνο από τους 230 στους 150 και ανάλογα με το μέγεθος θα ψήσουμε από 2,5 μέχρι 3,5 ώρες για να μαγειρευτεί, να γίνει λουκούμι. Μετά θα ξανανοίξουμε τη γάστρα. Θα ανεβάσουμε το φούρνο ξανά έτσι ώστε να του δώσουμε ένα τελικό γλασάρισμα και να γίνει ωραίο και καραμελωμένο. Εντάξει, τώρα εδώ έχουμε το εξής. Έχουμε ένα ωραίο 1,5 με 1 400 κομμάτι χοιρινό μπούτι. Εδώ έχει το λιπάκι του. Εντάξει, και αυτό που θέλουμε είναι να το διαχειριστούμε σωστά. Τι κάνουμε? Πρώτο βήμα. Το πρώτο βήμα είναι να το βγάλουμε από το ψυγείο, επειδή ειδικά είναι μεγάλο κομμάτι, να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου. Μην το βάλετε απευθείας από τους 0 βαθμούς μέσα σε μια γάστρα και μετά στους 230, γιατί δεν είναι και ότι καλύτερο. Μάλιστα. Το βγάζουμε για μία ώρα, έρχεται σε θερμοκρασία δωματίου και έτσι έχουμε ένα πιο ομαλό ψήσιμο και μετά, χαμηλώνουμε τη θερμοκρασία στους 150. Αυτό το κομμάτι, το οποίο είναι περίπου λίγο λιγότερο από 2 κιλά, θα χρειαστεί 3 ώρες και 1 τέταρτο για να ψηθεί. Ξανά τώρα, ανοίγουμε το φούρνο, βγάζουμε το καπάκι για να μπορέσει να είναι ελεύθερο από πάνω και να μπορέσουμε να καραμελώσουμε. Τι κάνουμε μετά? Ανεβάζουμε τη θερμοκρασία ξανά. Έτσι και ένα γλασάρι. Ακριβώς. Το μάθες. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα τι σας έλεγα. Σας αφήνω εγώ λίγο τώρα. Εννοείται. Εντάξει, γιατί εννοείται. Έχω μια δουλειά απέναντι. Θα τελειώσω τώρα εγώ. Σε παρακαλώ, τελείωσε το όπως ξέρεις. Εννοείται. Το φαγητό είναι όπως πάντα καταπληκτικό, φίλε μου. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα. Παίρνουμε ένα μούλτι και ήρθε η ώρα να σας πω αυτό που σας υποσχέθηκα, τη μαγεία της μαγειρικής. Και ποια είναι αυτή? Είναι αυτό. Έχουμε το κομμάτι μας, το οποίο θα το κρατήσω λίγο εδώ, και βάζουμε το ζουμάκι μέσα σε ένα μούλτι. Σατανά! Εντάξει. Που έλεγε και ο Λεωνίδας ο Κουτσόπουλος. Περίπου μισή κούπα είναι οκ. Εδώ τώρα, έχουμε όλα τα καραμελωμένα... κάτσε πάρω κουτάλι. Τα καραμελωμένα καροτάκια. Θα βάλουμε και 1-2 μέσα. Εδώ, για να μας πήξουν στην ουσία τη σάλτσα. Επαναφέρω αυτό πίσω. Αν θέλετε, μπορείτε να βάλετε και μία πατάτα μέσα. Οπ. Εντάξει. Και θα πάρουμε μουστάρδα, την υπόλοιπη που έχω κρατήσει εδώ. Θα τη βάλουμε μέσα. Θα βάλουμε αλάτι και πιπέρι και μπορείτε επίσης το σκόρδο, το οποίο έχουμε βάλει το ολόκληρο μέσα,
να ζουλήξετε, γιατί στις 3 ώρες που ψήνετε μέσα έχει πάρει μια μαγική γεύση, έχει φύγει όλη η έντονη γεύση του σκόρδου. Και να προσθέσουμε μέσα και σκορδάκι ανάλογα το πώς θέλουμε. Δεν είναι καθόλου επιθετική γεύση, κρατερέ που ξέρω ότι. Αλλά ακούστε έχεις... τώρα, αυτό είναι αν θέλετε να το ζουλήξετε. Αν θέλετε να το ζουλάτε. Δηλαδή μπορείτε να το συμπαθήσετε κιόλας, να το συμπονέσετε. Λοιπόν, οπότε τι κάνουμε τώρα. Το πολτοποιούμε. Δοκιμάζουμε τη γεύση με αλάτι και πιπέρι και έχουμε φτιάξει μια μαγική σάλτσα που έχει πάρα πολύ μεγάλη επίγευση. Εδώ, κοιτάξτε εδώ. Από όλα τα μυρωδικά. Μπορούμε να το βάλουμε πάνω από το κρέας να του δώσουμε μια ενυδάτωση. Oh. Και νομίζω ότι αυτή είναι μια συνταγή που θα τη φτιάξετε Κυριακά το τραπέζι και θα πάτε σε ένα next level. Άμενο άνθρωπος MasterChef, παιδιά, τώρα. Δεν είναι τα πράγματα. Είναι πάντα σε ένα άλλο επίπεδο. Και τώρα που είπα MasterChef... Εννοείται. Να δηλώσετε συμμετοχή στον 5ο κύκλο του MasterChef για να φτάσετε κι εσείς σε ένα επίπεδο να γίνετε ο επόμενος Έλληνας MasterChef.star.gr, κυρίες και κύριοι, και που ξέρετε μπορεί εσείς να είστε ο επόμενος ή η επόμενη MasterChef. Oh. Αλλά, Λάμπρο μου, πες, σε παρακαλώ. Η μαγική φράση. Είναι. Where is Catherine? Oh. Σε τρίπλαρα σήμερα.